θα ήθελα να απαντήσω στην παρατήρηση του κυρίου Κολουτσάκου όσον αφορά τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και τους εξοπλισμούς. Εγώ θα αναφέρω μόνο ότι σε κάθε σελίδα που περιγράφει το νέο δόγμα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που επεξεργάστηκε και ανακοινώθηκε στην παρούσα κυβέρνηση, αναφέρονται οι προδιαγραφές των ελληνικών οπλικών συστημάτων που προτίθεται να αγοράσει, κάποια από αυτά ήδη τα έχουμε αγοράσει, η ελληνική κυβέρνηση, αναφέρονται οι απαιτήσεις του ΝΑΤΟ. Στοιχείο πρώτο. Στοιχείο δεύτερο. Το όριο ζωής των οπλικών συστημάτων, το οποίο είναι πεπερασμένο, δεν είναι στο διγυναικές. Το συντριπτικό ποσοστό αυτού του ορίου ζωής, κύριε Κουμουτσάκο, αναλύσκεται σε εφαρμογή, σε δοκιμή των πολεμικών σχεδίων του ΝΑΤΟ. Τα πολεμικά πλοία, τα πολεμικά αεροπλάνα, το ανέφερα και στην τοποθέτησή μου προηγουμένως, επιτηρούν βαλκανικούς ουρανούς. Άρα λοιπόν, εμείς όσον αφορά τους εξοπλισμούς, ζητάμε, και είναι τεράστια ελιγιότητα. Εντάξει, κύριε Παναγιώτη, καταγράφει. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Εμείς ζητάμε οι εξοπλισμοί αυτοί, οι πανάκριβοι που τους πληρώνει ο Έλληνας εργαζόμενος, να υπερασπίζουν κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχία και μόνο. Και όχι να στηρίζουν τα εγκληματικά σχέδια μιας λυκοσυμμαχίας που όλες οι ελληνικές μέχρι σήμερα κυβερνήσεις έχουν δέσει αυτή τη δυσμηρή χώρα. Αυτό ζητάμε. Και δεν είναι αποκλεισμός, είναι πολιτική θέση.